Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Εδώ θα μιλήσουμε για όλα τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά το Fortnite. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τον Batman Zero Point Event που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Άρα, οπωσδήποτε δεν πάτε πουθενά. Μαζί με αυτόν, από ό,τι φαίνεται, ο Donald Master τιζάρει ένα Wonder Woman crossover και έχουμε και κάποια καινούργια στοιχεία για τον αγαπημένο σας Travis Scott και τα επόμενα Icon Series. Εκτός από όλα αυτά που ανάφερα, κάποια άλλα μικροθέματα θα υπάρχουν στο βίντεο, άρα οπωσδήποτε δεν πάτε πουθενά. Αν είστε καινούργοι, κάνετε και μία εγγραφούλα στο κανάλι, βοηθά πάρα πολύ. Είπαμε, βεβαιωθείτε ότι δεν είστε unsubscribed, γιατί το YouTube σας κάνει αυτόματα από μόνο το unsubscribe. Και επίσης ρίξτε και ένα δυνατό like στο βίντεο. Πάμε τώρα να ρίξουμε πρώτα μία ματιά στο item shop της ημέρας, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα, και μετά να ξεκινήσουμε με τα leaks μας. Καταρχάς έχουμε στο feature την επιστροφή της Empress, που είναι αυτόν τον backbling, ένα από τα πιο σπάνια backblings του Fortnite. Κοστίζει 1000 V-Bucks και αλήθεια λέγεται δεν νομίζω το πήρε κανένα στην περίφημα που βγήκε, ούτε αυτήν τη φορά, αλλά να ξέρετε ότι είναι full σπάνιο. Μετά έχουμε την Bright Storm Bomber Bundle, που έχει την Dark και την καινούρια Bright Bomber μαζί με τα accessoires, Copper Wast, Τσούκι, επίσης Deadeye, αυτός ο Cowboys Fantasman, και από κάτω έχουμε και τον Daily μας. Τα fishy offers παραμένουν στο shop, η πριγκίπης Σαχτικιάρης Felicity Bundle εδώ. Μετά έχουμε τον κανονικό fish stick με όλα του τα accessoire, των Ατλαντιανών, τον Trigger Fish, Jelly και επίσης κάποια άλλα ψαροσκίνς όπως τη Starfish και τους Sushi Masters. Τελειώνει το item shop με το Horizon Zero Dawn Bundle με την Alloy και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, έχει επιστρέψει και τον Bassassin Pack που είναι του πράκτορα Χτυγιάρη. Αυτό είναι το shop μας για σήμερα. Αν πάρετε οτιδήποτε, μην ξεχάσετε πρώτα να βάλετε τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 για να μπείτε και στο μεγάλο μας giveaway για τα 6.000 V-Bucks, αλλά και να στηρίξετε το κανάλι εντελώς δωρεάν. Και μετά αφήνετε epic name κάτω στα comments και είστε πανέτοιμοι. Τα stories σας στο Instagram για να κάνω repost αν πάρετε κάτι με τον κωδικό μου. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας leak για σήμερα, που έχει να κάνει με τον Batman Zero Point Event, που ξεκινά το πιο πιθανό με το επόμενο update που θα είναι το 16.30 την Τρίτη που μας έρχεται. Εδώ έχουμε κάποια tweets από τον Donald Master που προκαλεί έτσι λίγο hype για το comic. Καταρχάς μας λέει ότι κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος στις 20 του Απρίλη, αύριο δηλαδή, και προσθέτει ότι αυτή η ιστορία είναι canon και για το Fortnite και τον Batman. Άρα ακολουθεί τη συνέχεια των ιστοριών που έχει στήσει ήδη η DC και το Fortnite. Και επίσης λέει ότι ο καλύτερος τρόπος να διηγηθείς μια ιστορία του Fortnite, της μυθολογίας του Fortnite, είναι μέσω ενός κόμικ και έτσι το έφτιαξαν. Όμως τώρα πάμε να δούμε τα επόμενα του tweets που έχουν τις σημαντικές πληροφορίες και μας λέει καταρχάς ότι αυτή η ιστορία του Batman Zero Point διαδραματίζεται τώρα κατά τη διάρκεια της Season 6 και μαζί με αυτόν μας αφήνει έτσι με μια ερώτηση: πώς γίνεται, λέει, κάποιος να είναι μέσα στο Zero Point παγιδευμένος αφού είναι κλειστό στο The Spire? Και όντως είναι μια καλή ερώτηση που κάνει εδώ τον Altmaster, και εγώ υπολογίζω ότι στο update 16.30 το The Spire θα ανοίξει και θα εμφανιστεί ξανά το Zero Point, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει η ιστορία του Batman. Και τέλος κλείνει με το tweet λέγοντας ότι φτιάξαμε μια ιστορία που είναι φρέσκια, καταπληκτική και καινούργια, και εκτός από αυτόν θα είναι μια σημαντική ιστορία για τον Batman, αλλά και μια πολύ σημαντική ιστορία για το Fortnite. Άρα ετοιμαστείτε να μάθουμε πολλές πληροφορίες από αυτά τα comics και το event που θα γίνεται in-game για το Fortnite, αλλά όπως είπε και για τον Batman. Μετά έχουμε κάποιες καινούργιες σελίδες από τα Batman comics που δείχνουν καλύτερα και τον Deathstroke πώς θα είναι αυτός ο χαρακτήρας που έγινε leaked, που θα έρθει skin. Επίσης με αυτόν έχουμε και έναν καινούριο look στη Catwoman, πώς θα είναι το skin της όταν κυκλοφορήσει. Υπολογίζουν πολύ ότι θα είναι μία από τις ανταμοιβές από τα comics. Και επίσης εκτός από αυτόν βλέπουμε ότι συνεργάζονται στο τέλος το πιο πιθανό Deathstroke και ο Batman για να ξεφύγουν από το νησί του Fortnite, γιατί ο Batman, όπως είπαμε, δεν έχει τη μνήμη του αυτή τη στιγμή. Εκτός από αυτόν έχουμε και μια άλλη πολύ ενδιαφέρον σελίδα που είναι στο πρώτο τεύχος, που δείχνει τον Batman να βλέπει το The Rift στον ουρανό της Gotham και να κυνηγά τη Harley Quinn, η οποία θέλει να μπει μέσα στο Rift. Και εδώ μαθαίνουμε ότι έχουν μπει ήδη διάφοροι χαρακτήρες από το universe του Batman μέσα στο Rift του Fortnite, άρα ίσως να δούμε και άλλους κακούς εδώ στον κόσμο του Fortnite.
Και εκτός από αυτόν, εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό teaser για το τι πρόκειται να γίνει και στο χάρτη του Fortnite με το event του Batman. Γιατί θα έλεγα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει η Gotham City σαν POI. Και το πρώτο στοιχείο είναι ότι η Epic έχει όλα τα assets έτοιμα από τη Season 10 όταν μετατράπηκε το Tilted Towers σε Gotham City. Το δεύτερο είναι αυτό το loading screen, το οποίο δείχνει δίπλα από το The Spire την Gotham City και άλλα POIs όπως το Titan Towers που ανήκει στην DC. Και μαζί έχουμε το τρίτο μας στοιχείο, ότι και στον ουρανό τη Season 10 Gotham City είχαμε Rifts που δημιουργούνταν από αυτά τα Rift Beacons. Άρα βλέπετε, όταν συνδέσεις όλα αυτά τα στοιχεία με τη σελίδα που έχουμε από το comic, υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε την Gotham City τις επόμενες μέρες στο χάρτη. Ξέρω το Rift είναι λίγο διαφορετικό, το χρώμα και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν αρκετά καλά στοιχεία, θα έλεγα. Το τελευταίο μας θέμα για τον Batman event είναι οι ανταμοιβές που θα δώσουν τα comics. Έγιναν leaked ακόμη δύο. Η πρώτη, είπαμε, είναι το Harley Quinn Reborn skin ή Rebirth skin, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο item shop μέσα του Ιούνιου. Μετά έχουμε τη δεύτερη ανταμοιβή που είναι τον glider του Batman και για πρώτη φορά βλέπουμε πως μοιάζει κιόλας. Μετά έχουμε το pickaxe της Catwoman και στο τέταρτο τεύχος τον glider του Deathstroke. Και βλέπετε εδώ έναν πίνακα που τα δείχνει και έτσι πιο εύκολα πότε κυκλοφορούν και εννοείται ποιον τεύχος τα έχει. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τον Batman Zero Point Event, πάμε να δούμε ένα άλλο crossover που τιζάρει ο Donald Mustard πάλι σε μια συνέντευξη, έναν post που έκανε στο Instagram, τέλος πάντων ένα μικρό βιντεάκι, γιατί από πίσω βλέπουμε έναν άγαλμα της Wonder Woman. Και αν θυμάστε καλά, όποτε ο Donald Mustard δείχνει κάτι περίεργο στο background του, μετά από λίγο έχουμε collab. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε με τον Snake Eyes, που στο background μια συνέντευξη ενός βίντεο που έκανε είχε μια φιγούρα του και μετά ήρθε στο Fortnite σαν skin. Και πολλοί λένε εδώ, επειδή φαίνεται το άγαλμα της Wonder Woman στο background, θα έχουμε skin Wonder Woman ή κάποιο crossover. Και δεν είναι καθόλου απίθανο, αφού η season έχει έμμεσα μέσα DC crossover event με τον Batman. Άρα μπορεί απλά να είναι ένας χαρακτήρας που θα εμφανιστεί μέσα από το Zero Point Wonder Woman. Και θα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, η Wonder Woman είναι από τους τρεις βασικούς της DC, είναι από τους αρχηγούς και του Justice League, άρα μετά μας μένει μόνο ο Superman. Αυτά ό,τι αφορά το teaser του Donald Master για το Wonder Woman skin, σας έβαλα και ένα concept art πως είναι, και τώρα πάμε να ρίξω μια ματιά σε ένα τελευταίο θεματάκι που έχει να κάνει με το αγαπημένο σας θέμα που συζητάνε τις τελευταίες μέρες, τα μουσικά Icon Series skins του Travis Scott, Marshmello και Major Lazer. Και εδώ βλέπετε από τον Alex Fortnite News, ο οποίος λέει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να κυκλοφορήσει ο Travis Scott και όλα αυτά στις 22 του Απρίλη, δηλαδή σε 3 μέρες, επειδή αυτήν τη μέρα ξεκινά η συνεργασία του Fortnite με το Spotify. Και όντως το έψαξα, ξεκινώντας από τις 22 του Απρίλη, όσοι έχουν Fortnite Crew θα πάρουν κάποιους μήνες δωρεάν Spotify Premium. Δυστυχώς δεν ισχύει για Κύπρο ή Ελλάδα, άρα μην ασχοληθείτε να το ψάξετε, αλλιώς θα σας έλεγα πώς να το κάνετε, αλλά μας δείχνει ότι το Fortnite θα συνεργαστεί με έναν τιτάνα της μουσικής βιομηχανίας, και ο καλύτερος τρόπος να κάνει promote αυτήν τη συνεργασία με το Spotify είναι να βάλει κάποιους καλλιτέχνες του στο item shop. Στο κάτω κάτω υπάρχουν και τραγούδια του Travis Scott στο Spotify και του Marshmello και του Major Lazer, άρα ίσως να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους με αυτόν τον τρόπο και να επιστρέψουν και οι καλλιτέχνες. Είναι μια θεωρία μόνον, αλλά προσθέτουμε ακόμα μια ημερομηνία στις πιθανές που μπορούν να επιστρέψουν αυτά τα skins. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε 22 το Απρίλη, μετά έχουμε 25-26 που είναι η επέτειος της συναυλίας του Travis Scott και τέλος μία πιθανότητα να επιστρέψουν όλα αυτά στις 30 το Απρίλη που είναι τα γενέθλια του Travis Scott. Άρα τέλος το Απρίλη, μια από αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσουν στο shop αυτά τα skins. Ρίξτε μου από τώρα support the creator MT1993K96 στο shop, αφού ξέρω θα τα αγοράσετε όλοι. Άρα να είστε έτοιμοι, να μπείτε και στον giveaway. Like, share, subscribe στο κανάλι. Και εμείς μάγκες τα λέμε αύριο το πρωί. Αυτά ήταν τα news μας. Έχουμε streamάρα, μην τη χάσετε. Καλή συνέχεια σε όλους.